Εστε! Έχει μαζευτεί κόσμος, σοβαρή. Κονιόρδι, ωραίοι. 651! 651 ο Βάρδος! Δώσε μου τα κλειδιά τώρα! Τώρα τα κλειδιά! Πήγαινε πάρ' τα ρεμπή σου! Σήμερα έχουμε πράγματα να κάνουμε. Δεν θέλω να σε αντιμένεις έτσι. Θέλω να είσαι κονιόρδος, ωραίος. Τρώκει, αλλά άκουγε, σου λέω. Σου μιλάω. Άκουσε με λίγο. Μη φωνάζεις. Θέλω να είσαι κονιόρδος όταν Αλέξη. Εντάξει. Κυριλέ, σήμερα έχουμε κάτι σημαντικό να κάνουμε. Το γύρισα στο πιο βαρύ, Αλέξη, εγώ από ό,τι βλέπεις. Μου ίσχυει. Ναι, είναι σήμερα μέρα γιορτινή. Έχω κάτι στο μυαλό μου πολύ καλό. Τι έχεις? Έχω μάθει γίνεται δημοπρασία δυνατή με αυτοκίνητα. Θα πάμε εκεί. Έχουμε λεφτά. Με τα λεφτά που έχουμε θα χτυπήσουμε. Σκοπός είναι το καλύτερο. Έλα, εξάδερφε. Τι λέει, τι κάνεις? Τι να κεράσουμε? Πώς είστε? Να κεράσουμε κάτι? Τα παιδιά, οδηγάω. Ήρθα μόνο για εσάς. Με πήρε τηλέφωνο ο κ. Κουστής και μου είπε: δώστε τα παιδιά λίγα χρήματα και δώρα ένα μαξάκι. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Θα με κυνηγάει η θεία, ρε. Πού έχετε μπλέξει? Ξάδερφε, εγώ έχω μάθει ότι ο Κουστής λύνει και δένει σε αυτή την πόλη, οπότε. Ακούμε, πράττουμε και δεν ρωτάμε. Τι να κάνουμε, τι λεφτά, σε μένα τα λεφτά, λοιπόν, μα είναι. Λοιπόν, τα έβαλα, το στείλα στο λογαριασμό σας στο κοινό. Α, ναι. 50 χιλιάρικα να σας βάλω. Μια χαρά. Και απ' έξω έχει ένα δωράκι. Έτσι μου είπε. Ωραία, το εργαλείο! Τι έχετε κάνει, ρε, και εμένα δεν μου δίνετε. Τι έχουμε φτιάξει, ρε. Τι ωραίο Μιχάλη με αυτό. Μιχάλη, κατάλληλο, Ωραία! Ρε Δημήτρη, ναι. Με φόρμα από κάτω. Με φόρμα, όχι ρε. Ρε Μίτσο, αθλητικό παπούτσι ρε. Αθλητικό παπούτσι. Βάλε μια μπότα ρε. Λοιπόν, ξαδερφάκια μου αγαπημένα, εμένα μου είπαν να την κάνω, να σας έδωσα τα χρήματα και το δείτε και θα είναι τα πούμε αργότερα. Να σου πω Μιχάλη, θα πάτε εκεί που... Ναι, στη δημοπρασία που γίνεται εκεί. Έλα μια βόλτα για καλό και κακό. Λες θα περάσω, Έλα και κάτσε πέριξ της περιοχής, ξέρεις. Ένθεν κακήθεν. Κάτσε, άμα θες. Ωραίος. Λοιπόν, παιδάκια σας χαιρετάω, θα τα πούμε εκεί. Τα λέμε, ξάδερφε. Έλα, άντε. Εντάξει τώρα. Για να σε δω. Να σε κάνω μια στροφή. Κάτι κάνεις. Λες και πας σε κηδεία, είσαι ρε Μίτσο. Λίγο. Βάλε λίγο χρώμα στη ζωή σου. Πάμε. Μπες πίσω, ρε Μίτσο. Ο μεγάλος αδερφός πίσω. Λοιπόν, για κάνε και μια. Ενημέρωση στον Δημήτρη που δεν άκουγε. Η πορεία σήμερα, η ημέρα, θα εξελιχθεί ως εξής. Ήπιαμε το ποτό μας το πρωινό, έτσι για πρωινό. Όπως πίνουμε τσίπουρα, κάποιοι άλλοι. Μια μπυρίτσα ήπια εγώ. Εγώ ήπια ουισκάκι, ρε Μίτσο, δεν έβλεπες. Ξέρω τι σου λέω. Πώς κάποιοι άλλοι κάνουν κάτι τσιπουράδες και κάνουν τέτοια και πίνουν για πρωινό τσίπουρο. Τέλος πάντων, η συνέχεια έχει ως εξής. Θα πάμε σε μια περιοχή που γίνεται μια μυστική, θα έλεγα, δημοπρασία. Στην οποία δημοπρασία. Θα πουληθούν κάποια πολύ όμορφα, γρήγορα και ακριβά αυτοκίνητα. Σκοπός είναι να χτυπήσουμε το κορυφαίο εξ αυτών. Έχω μάθει ότι υπάρχει μια περίπτωση εκεί εξαιρετική. Σούπρα. Θα τα δούμε όλα. Έχει, ναι. Θα πάρουμε λοιπόν το κορυφαίο, θα πλειοδοτήσουμε, δηλαδή θα δώσουμε την υψηλότερη προσφορά και με έναν τρόπο, θα έλεγα διαφορετικό, αρσεν λουπενίστικο τρόπο, θα φύγουμε χωρίς επί της ουσίας να έχουμε δώσει τα χρήματα, κάτι τέτοιο. Το έχουμε οργανώσει με τον Αλέξη. Εσύ θέλω να είσαι όσο γίνεται πιο σοβαρός μέσα στο ρόλο σου αυτό του πλούσιου του ανθρώπου και όσο γίνεται, ξέρω ότι είναι εκτός από σένα, έξω από σένα πολύ αυτό, όσο γίνεται να είσαι σπάταλος, να πεις ότι ρε παιδί μου τα λεφτά τα χαλάω, τα έχω να τα χαλάσω, δεν είμαι μίζερος για μια φορά στη ζωή μου. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι καθόλου καλός στα παζάρια, δηλαδή με πιάνουν κοροϊδο συνέχεια. Πιο κάτω έχει ένα ξενοδοχείο, Μιχάλη, εκεί θα γίνει. Στο ξενοδοχείο? Ναι. Έλα, κοίτα εδώ τι γίνεται. Αυτά είναι προς πώληση. Έχει μαζευτεί κόσμος, σοβαρή. Κονιόρδι, ωραίοι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο υπεύθυνος εδώ της κατάστασης. Εγώ. Ο κύριος Ραούλ. Ραούλ, φίλε μου, θες να σου μιλάω στα ελληνικά ή θες να σου μιλάω στα ισπανικά? Όχι, στα ελληνικά. Μπορούμε να πάμε να τα ρίξουμε μια ματιά τώρα? Περιμένουμε κι άλλο κόσμο. Θα έρθει κάποιος να μας πει πώς θα γίνει η διαδικασία. Θα πάμε λίγο μέχρι τη μισή να κάτω να σας πω δύο πράγματα πώς θα γίνει, γιατί περιμένουμε κι άλλους. Βλέπω, έρχονται σιγά-σιγά. Ακριβά αυτοκίνητα, βέβαια δεν ξέρω να παρκάρουν από ό,τι βλέπω στο βάθος. Στο εντωμεταξύ, μπορούμε να πάμε να ρίξουμε μια ματιά ή πρέπει να περιμένουμε εδώ? Ναι, βεβαίως. Δεν θα κουμπίσουμε κάτι, απλά έτσι πρέπει να το δούμε λίγο. Έχει ωραία κομμάτια,
Άρε, Μίτσο, εδώ είμαστε εμείς. Κι αυτό είναι ωραίο. Κι αυτή η Ferrari είναι ωραία. Μίτσο, Δημήτρη. Εμένα μου είχε γυαλίσει το Σούπρα από την αρχή, ρε. Από την αρχή μου είχε γυαλίσει το Σούπρα. Αυτό που ήρθε τώρα, πώς λέγεται, θύμησέ μου. Με τη Ferrari, την κόκκινη. Ερίκο Πίκα. Αυτό τι έχει, τα όπλα έχει, κάτι έχει. Τα όπλα, ναι. Α, γιατί δεν θυμάμαι φάτσες ούτε ονόματα. Αλτσχάιμερ, έχω πάθει κάτι, έχω πάθει. Γεια σου, ρε Ερίκο. Γεια σου, Βάρδε μου, τι κάνεις. Καλά, είσαι. Καλά, μια χαρά και σε δημοπρασία είσαι. Σε γνώρισα από μακριά με το που ήρθες, λέω, αυτός είναι ο Ερίκο, ο φίλος μου, λέω. Ναι, που έχει, λέω, τον Μπράδγκανς, λέω, αυτά τα όπλα, λέω, που πουλάει. Τώρα, εδώ που ο κύριος Κοπίκα ήρθε εδώ και έχει τα πιστόλια ένθεν και κίθεν. Δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε πρόβλημα. Μήπως θα αφήσεις πιστολοθήκες στο παρπαγκιά σου. Άδεια έχω, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά εντάξει, έχετε έρθει σε ένα event, κύριε μου, δεν ερχόμαστε ο καθένας με το όπλο του. Εσείς, κύριε που μιλάτε τώρα, τι είστε? Διοικητής. Διοικητής τίνος. Της αστυνομικής. Ήρθατε για να διασφαλίσετε ότι όλα θα πάνε κατευχήν, φαντάζομαι. Όχι, ήρθα πιο πολύ για να δω το event. Να δω τη δημοπρασία. Ακούω ένα ελικόπτερο. Ο Δήμαρχος είναι! Κύριε Δικητάρα, δεν ήρθατε με θεσμικό ρόλο, ήρθατε σαν απλός πολίτης. Ναι. Κάντε σημαίνει... άκρη λίγο, κάντε άκρη, παιδιά, θα μας πατήσει το ελικόπτερο. Τρεχάτε καλύτερα, τρεχάτε καλύτερα. Καλώς τους και τους υπόλοιπους. Θα παρακαλέσω όλους να με ακολουθήσετε να σας πω δύο πράγματα για την ψυχή. Ωραία, πάμε. Πολύ ωραία. Δεν την έχω καταλάβει ακόμα, ρε παιδιά. Πέρα, πέρα. Θα μην δώσετε τα μάξια, τι θα γίνει, δεν έχω καταλάβει. Διαξήγησε. Πέντε φράγκα έχει στην άκρη αυτή τη στιγμή που εδώ που μιλάμε. Κάτι έχω στην άκρη, τώρα τα ντούμε. Για πες. Βγαίνει ένα αυτοκίνητο και λέει ότι κοστίζει, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ. Λες, εσύ το παίρνω. Άμα κάποιος όταν του δώσει 1050, το παίρνει εκείνος. Είναι η δημοπρασία η λεγόμενη. Εγώ συνήθως. Όποιος δώσει τα περισσότερα. Κάτι... Είναι, πώς είναι το παζάρι που κάνεις, που έχεις μάθει, είναι ακριβώς το αντίστροφο με το παζάρι. Απλά εγώ όταν βλέπω ένα Max, δεν ρωτάω αν θα το πάρω ή όχι. Το παίρνω κατευθείαν εγώ. Γιατί να ρωτήσω εδώ πέρα. Θα περνάμε από ένα αμάξι. Θα δίνω εγώ μία ενδεικτική τιμή. Όποιος θέλει να δώσει παραπάνω, εκείνος θα παίρνει το αμάξι. Μέχρι να υπάρξει κάποιος άλλος ο οποίος θα δώσει κάτι ανώτερο και πάει λέγοντας. Η κλασική δημοπρασία. Θεωρώ ότι αυτά τώρα τα πράγματα είναι περίτα. Τα γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε παραστεί. Δηλαδή αυτοί που έχουν τα χρήματα θεωρώ ότι έχουν παραστεί σε τουλάχιστον 10 τέτοιες διαδικασίες στη ζωή τους. Εκτός από τον κύριο εκεί, το πιο σκουρόχρωμο. Όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ξέρουμε. Εγώ το λέω για να είμαστε καλυμμένοι όλοι έτσι. Κύριε Αρχιβίλακα. Ακούτε, κύριε αστυνόμος. Ναι, εσάς, εσείς τα αγοράσετε για το περιπολικό. Όχι, έχει εγώ θα αγοράσω για το πουλάει. Α, για σας, μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας αυτοκίνητο. BMW Mi Pro της δεκαετίας του 80. Επρόκειτο για 2.500 σχετικά 240 ευρώ. Και η αρχική τιμή είναι στα 2.000 ευρώ. 2.000 δίνω εγώ. 2.000 ο κύριος με τα άσπρα, ένα. 2.500. 2.500 ο κύριος διοικητής, ένα. Ένα σάκι πατάτες δίνω εγώ. Ακόμα και αν δεν πάρουμε κάτι, σκοπός είναι να τους κάνουμε να δώσουν περισσότερα χρήματα. Το έχω δει σε μια εκπομπή με δημοπρασία στο History Channel. Οπότε κατάλαβες. Okay, το έχουμε. Πάμε. Δίνω και τον Τάτσου να μ' αλλάχει. 16.002, 16.002, 20! Τι 20 είναι, Αλέξη? 31.000. Αλέξη, έλα σου πω πάλι, ρε. 31.002, 31.003. Όταν λέει 15.000 η δημοπρασία, με εσύ θα πας 15.5, 16, όχι κατευθείαν. Ναι, αλλά το θέλω το αμάξι, ρε Μιχάλη. Αν το θες αυτό, εγώ νόμιζα για φλάκα, Αλέξη. 42.013. Κάτσε λίγο, ρε. Τα σούλα, εσύ δεν έχεις ένα ίδιο τώρα με δουλεύεις. Θα τα πάρεις όλα τις πόλεις εσύ. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Τασούλα, είσαι κόρη στον κάζερ. Σου είχαμε φέρει τα μηχανάκια, τώρα μην θυμηθώ. Σου είχαμε φέρει τα μηχανάκια, κύριε, και μας τα κάνεις να πούμε. Ψυχραιμία, τα πουροκολού. Λοιπόν, θύμησε. Δεν την ακούμπησα. 45.002. 46. 46. 46.001. 47. Μαζί μας, ρε Αλέξη. Α, ναι. Στα 4.500 κυβικά. Τα καθίσματα δερμάτινα. Μπάκετ. Ρε, πού κολλάει το μπάκετ? Τα δερμάτινα είναι τι υλικό έχουν. Το μπάκετ είναι ο τύπος του καθίσματος. Σε ρωτάει δερμάτινα και λες μπάκετ. Κύριε Βάρντε, ψυχραιμία, ψυχραιμία. Δεν μπορώ, ρε, με ανθρώπους τέτοιους. Τρελαίνομαι. Πάμε, τέλος, φεύγω. Πάω να ηρεμήσω. Δώσε του μια σαμπάνια. Ο αδερφός μας πού είναι? Δεν ξέρω, μήπως κάνει μπάνιο στην πισίνα στη θάλασσα. Μπορεί να πνίγει και μέσα στην πισίνα, ξέρει μπάνιο. Αλέξη, Αλέξη. Ποια Ferrari θα χτυπήσουμε, λες? Την Enzo την τελευταία, ε? Την Enzo, λέω, ναι. Οπότε κρατήσου λίγο τώρα. 65.000 κύριε και κύριε 1, 65.002, 65.003. Πουλήθηκε. Καλωρίζει. Ποιος το πήρε? Εγώ. Ο κύριος. Μπράβο.
Λοιπόν, τιμή κίνησης 100.000. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Χιλιόμετρα, πόσα χιλιόμετρα έχει? 35.000. Του κουτιού δηλαδή. Ρε Μίτσο. Ρε χάθηκα ρε. Είχα, δεν ήξερα από πού βγαίνουμε. Πήγα να δω λίγο, όχι, πήγα να δω λίγο το μέρος εδώ πέρα, επειδή ενθουσιάστηκα και χάθηκα. Αφού εγώ είπα 112, ποιο τασούλια ρε. Εγώ είπα 112. Ραούλ, θέλω λίγο να συγκεντρωθείς, έτσι. 112 δεν είπα εγώ, γιατί να το πάρει τα σούλια ρε, αγόρι μου. Κύριε Βάρδο, ακούτε? Ακούω τα σούλια μου, πες μου. Αν ποτέ δείτε εκεί πάνω καράβι, ξέρετε το έχει πάει. Το λεγόμενο. Άντε, να μην πω τώρα. Όχι. Το πήρα. Ναι, κανονικά. Πολύ ευχαριστώ σε εσένα. Ευχαριστώ, Ραούλ. Πείτε μου ένα καλό ρίζικο, ρε. Μουρόχαβλη. Σε όλους έχω πει καλό ρίζικο και μπράβο. Πείτε μου ένα μπράβο. Ραούλ, μπορώ να το πάρω να το κάνω μια βόλτα? Όχι, στο τέλος, στο τέλος. Α, στο τέλος. Οκ, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τα επόμενα δύο, τα επόμενα τρία έχουν πουληθεί ήδη. Αααα. Δεν είσαι σωστό. Εντάξει, δεν χάσαμε και τίποτα σπουδαίο. Πάμε παρακάτω. Στο τζιπ πάμε, σε παρακαλώ πολύ. Μπράβο, μπράβο. Εκεί θέλω. Αστέρι, έστω για σένα. Α, για να το δω. Προσέξτε με λίγο, τιμή κίνησης 170.000. Μα σκότωσες, μα σκότωσες. Εγώ δίνω 15 κυφτάκια, 1 τόνο πατάτες, 356 πλαστικές καρέκλες και δίνω και 2 τσαντήρια. 250 ο Ερικός. Άσε να το πάρουνε ρε. Κοίτα, εμείς έχουμε τέτοιο ρε. Καλά ρε. Πήγες και πήρες τη Ferrari 110 χιλιάρικα. Άλλα δεν είπαμε ότι θα κάνουμε. Καλά, γιατί. Τον έπιασε το. Μεράκλωσα. Μεράκλωσα, ναι. Να δω τι θα το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων. Γιατί ρε, μου πήγες να τα πληρώσω το ραντούχου. Σωστό κι αυτό. Εδώ ποια είναι η διαδικασία τώρα, πώς θα γίνει ακριβώς, το έχουμε σκεφτεί. Τι θα κάνουμε, ναι, όχι. Τώρα, on the fly είναι. Ό,τι κάνουμε τώρα. Είναι ότι καταρχάς πρέπει να το πάρουμε. Ναι, ναι, σε εμάς δηλαδή η πρώτη τιμή. Όσο ωραία. Πάει, όσο πάει. Φτάσει. Όταν πάμε μέσα να πληρώσουμε, θα ρίξω μια μεστή σε αυτόν, που θα, εφόσον μας δώσει το κλειδί, θα του ρίξω μια μεστή στα δόντια, να λιποθυμήσει, το παίρνετε, φεύγετε και εγώ φεύγω με τον πρώτο που θα βρω μπροστά μου, γιατί το βλέπω διθέσιο, δεν θα ξέρω αν θα χωράω. Ή να πάρω το χάμερα, λέξει το δικό σου. Όχι. Γιατί αυτό τώρα ξέρουν ποιανό είναι. Θα δούμε, θα δούμε. Ακριβώς. Να μπούμε, να μπούμε στην έντσο. Πάμε. 200.000. Δεν μου λες, Ραούλ, πες μου λίγο χαρακτηριστικά, τι μοτέρ φοράει, του πότε είναι, χιλιόμετρα. Εντάξει, τώρα λεφτά, είναι πολλά λεφτά για να τα πετάμε έτσι στον αέρα. Δεν νομίζεις, τώρα είναι και εποχές περίεργες. V12, περίπου 3.000 κυβικά. Τι περίπου, ρε φίλε, 3.000 κυβικά. Η έντσο, η Ferrari, 3.000 κυβικά. Τι λέει, αυτός, ρε. Παραπάνω είναι. Δώσε, Νέβα. Παραπάνω είναι. Μην εκτίθεσαι, δώσε. Η Έντζο, λοιπόν, φίλε μου, είναι 6.000 κυβικά, να ξέρεις. Να ξέρεις τι δίνεις. Εκτός άμα μας δίνεις κάθε χρέπη, συνήθως ξέρεις τι παίρνει. Δεν μπορεί να το λείπει κανένα κάτι... παιδιά, δεν μιλάω, όπα. Μιλάω για ένα καπάκι από πάνω. Μιλάω για κυβικά. Αυτό μην είναι κανένα Fiat 1800 Turbo παλιά και έχουν βάλει καπάκι από Έντζο. Άμα πουλάς Έντζο είναι 3.000 κυβικά. Είναι 6.000 κυβικά, όχι 3.000 που λες εσύ. Κύριε Βάρτε, θα σας ανέβει πίεση, ψυχραιμία. Κύριε Μάγκα, εσύ που φωνάζεις. Να ξέρουμε τι παίρνουμε. Ερεμίσετε. Και το μοτέρ φαίνεται πίσω, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι. Και πιάνει περίπου 5.500 στροφές το λεπτό. 180 δίνω. 380 ο Τζέιμς. 600.000 ο Τζέιμς. 600.000. 651. 651 ο Βάρδος. 700.000. 700.000 ο James. Ό,τι δίνει ο James, δίνω ένα χιλιάρικο παραπάνω. 1,5 εκατομμύριο ο Ερίκο Πίκα στο τραπέζι. 1,700. 1,900 ο James. 1,900 ο James. 2 εκατομμύρια ο Αλέξης. 2 εκατομμύρια 1. 2 εκατομμύρια 2. 3,200. 3,200. 3,201. 3,202. 3,500 εκατομμύρια ο Ερίκο. 3,500 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. 4! 4! Δεν τα έχει, θέλω να δω ότι έχει 4 εκατομμύρια. Δεν το πιστεύω. Δεν γίνεται, απαγορεύεται. Πουλήθηκε. Δεν σε πιστεύω, δεν πουλήθηκε. Το πήραμε! Το πήραμε! Το πήραμε! Καλό ρίσκο. Όχι. Έχει αστυνομία, ρε πλάκα, χαζός. Όλο μέσα. Εντάξει, sorry παιδιά, από τη χαρά μου. Θέλω να δω αν οι κύριοι έχουν τα λεφτά, δεν τους πιστεύω. Ερικό, Ερικό, τώρα εμείς έχουμε πάρε δώσε, ξέρεις τι έχουμε και τι δεν έχουμε, εντάξει. Ψυχραιμία. Έχουμε και μία καλή σχέση, τώρα μην πάμε να τη χαλιάσουμε για μια λαμαρίνα. Άμα είναι να σκέφεσαι λαμαρίνες, να τα βρούμε αλλιώς. Δεν έχω θέμα. Ωπα ρε παιδιά, ψυχραιμία. Άρθει μπορεί φιλαράκι, θέλεις να αρχίσεις τη λαϊκή να δουλεύεις για μένα.
Αρτέμι, πώς το λένε αυτό. 5 ευρώ. Έχεις πάρει πολύ εσύ για τη λαϊκή. Αστέρι, έρχομαι όποτε θες. Πόσο είχαμε πει, 4 εκατομμύρια. 4. Ωραία, πάμε μέσα, σε παρακαλώ. Θέλω αυτά να γίνουν αναμεταξύ των. Ωραία, ελάτε. Είναι αυτά λογικά σε δωμάτιο, δεν θα τα δίνουμε. Ναι, τι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε ένα test drive, να δούμε ότι λειτουργεί, ότι δουλεύει. Μη μας ξέρεις, γουρούνι στο σακί με 4 εκατομμύρια δεν έχει πάρει κανένας τώρα, έτσι. Ναι, εννοείται, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ωραία, θες να σου δώσουμε κάποια προκαταβολή στην αρχή και μετά. Όχι, όλα μαζί στο τέλος, παιδιά. Λοιπόν, άκουσα με τώρα τι θα γίνει. Θα σου δώσει ο Δημήτρης τα λεφτά. Ναι. Γιατί εγώ δεν. Αυτό! Δώσε μου τα κλειδιά τώρα! Τώρα τα κλειδιά! Δώσε! Δώσε τα κλειδιά! Τώρα τα κλειδιά τώρα! Δώσε τα κλειδιά! Δώσε τα κλειδιά! Πήγαινε, πάρτα ρε Μίτσο! Πάρτα! Πέρα, τα πήρα, πάμε! Πείτε μέσα, φύγε Αλέξη, πείτε, άστον! Αλέξη, πες! Φύγε! 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 Πώ το έκανε! Δεν πιστεύω να δει τίποτα. Δεν πιστεύω να δει τίποτα. Φύγαμε, Μίτσο, φύγαμε! Πού πάμε! Εγώ ήρθα να πάρω το. Ποιο! Πάμε μέσα! Στο μηχανάκι σου πάνω, πάμε! Προχώρα! Μας κυνηγάει η αστυνομία, Μιχάλη! Η μάγκα την έχω κάνει τίποτα. Προχώρα! Τρέξε! Μίτσο! Είναι δύο περιπολικά πίσω μας. Όπια! Πάμε εκεί στο καταφύγιο μου, το θυμάσαι! Προσπαθώ να τιμητώ. Ξέρω που από εδώ είναι, πού στρίβω, πού πάω. Προχώρα τώρα και θα το βρούμε. Μας έφτασαν, ρε! Μας έφτασαν κιόλας! Έλα ρε! Έντσου έχεις ρε! Δώσ' το ρε! Δώσ' το τέρμα ρε! Δεν πάει άλλο αυτό. Του πατάω ρε φιλαράκι, του πατάω, αλλά έχεις ανέβει να πούμε πρέπει να τρως καλά εσύ. Είμαι 116, είμαι εκεί. Φιατάκι, ήταν τελικά μας κοροϊδέψανε. Μάλλον φιατάκι είναι Μίτσο. Ρε πως την πατήσαμε έτσι ρε. Ωραία, έχει το μάθει όλη η πόλη ρε. Πρόσεχε μη σου φύγει το. Τι έγινε ρε φιλαράκι να πούμε εκεί, τι κάνατε ρε. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις ότι δεν είδες και δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό θα κάνεις. Μάλιστα. Δεν είδες, δεν άκουσες τίποτα. Πώς θα το κάνω αυτό, Κοίτα, άμα θες, σου δίνω, έχω τώρα εύκαιρα κάτι περίεργα πράγματα με αυτά τα παράνομα. Ξέρεις που πας. Πάω πάνω στο παλέτο, Μίτσο. Ωραία. Θα τους χάσουμε, μην αγχώνεσαι. Πάμε σίγουρα καλά από εδώ. Ξέρω, μπορεί φιλαράκι, καλά πάμε. Πάνω σου έχεις όπλο. Τι όπλο να έχω, δεν κάνω τέτοια εγώ. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Αλλά έχω δύο γκροτιές, μία σε ρίχνω και μετά πέφτω εγώ κάτω γιατί τρώω περισσότερες. Μιχάλη, μας ακούς? Σας ακούω. Μας καταδιώκουν ακόμα, καλά είσαι? Εγώ είμαι με το Αστέριο, ρε. Ελάτε βοηθήστε μας. Βρίσκεις, Αλέξη, πάμε. Μες στην πόλη, τώρα ξαστενά θα χαθούμε. Έλα, Μίτσο, εντάξει, το έχουμε. Μίτσο, άμα... σε έναν δρόμο που έχει στενά, εκεί θα μας χάσουν, σίγουρα. Άμα χρειαστεί να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε, Δημήτρη, πάντως. Καλά, αυτό εννοείται. Σκάστο, δεν θα τον όλο το ακούσουμε λίγο, σκάστο! Ωραία, πώς κάνει έτσι το V12, ρε! Ωραία, μπράβο. Αναγιάς. Και τι είναι εδώ? Εδώ κάνε κάπου τώρα, χάσου, ρε! Είμαι στο καταφύγιο. Έρχομαι, Μιχάλη, έρχομαι! Είμαστε. Πυροβολάνε. Έχεις βαρύ οπλισμό, έχεις βαρύ άτομα. Όχι, δεν ξέρω. Ο Μιχάλης. Ερχόμαστε, Μιχάλη! Μιχάλη! Πάρε ενισχύσεις! Κατεβαίνουμε! Κατέβα, Μίτσο, κατέβα! Πίσω από τον τοίχο, Τα νότα μας είναι εντάξει! Ναι! Μίτσο! Μη πυροβολήσεις! Θα βγω μπροστά τους. Κεφάλι! Μπού! Αστέρια, τι κάνεις εδώ! Άκουσα πυροβολισμούς ρε μάγκα να πούμε και κρύφτηκα, τι να κάνω! Καλύψτε με! Έριξα έναν! Μπράβο, Μίτσο! Είναι ένας εκεί από πίσω, Αλέξη!
Βάρα, Μιχάλη, βάρα! Τον έριξα, ρε! Τον έριξα, έχει κι άλλον! Πάνε όλοι, πάνε όλοι! Πάνε, πάνε, πάνε! Πέσανε, πέσανε! Άμα. Μιχάλη, ήρεμα! Πέσανε. Τι κάνει ο Αστέρος εδώ, ρε! Πού, τον έχω αφήσει μέσα να πει μια μπύρα, ρε! Τι κάνεις εδώ, ρε! Αστέρι, καλά είσαι, ρε! Άντυρι Μάγκης, Άντυρι Μάγκης, περιμένω, έχω πιει όλη την κάβα να πούμε, έχει το λόγο στο μυαλό μου. Καλά είσαι! Καλά είμαι, λίγο τζαλισμένος, όλο που πίνω μπύρες. Δεν έφαγες καμιά αδέσποτη. Όχι, όχι, τι αδέσποτα. Μητσομπές! Τι έγινε, ρε Μάγκης? Είπαμε, κάνεις ότι δεν βλέπεις. Είπαμε. Κρύψε το κάπου να μην φαίνεται. Εκεί γωνία, γωνία. Μπαίνει μέσα γκαράζ. Άστο εδώ. Άστον εδώ προς το παρόν, έχει το μηχανάκι του. Του χρωστάμε, να ξέρεις, πέρα από τη ζωή μας, γιατί με έφερε πολύ γρήγορα εδώ. Του χρωστάω και ένα τζιπάκι να βάζει μέσα την οικογένεια, τα παιδιά, πατάτες, καρέκλες, τραπεζάκια, μπαμπού και όλα. Τα καθέκαστα. Σκανέρο, θα σε φτιάξω, έσω στα ξαδέρφια μου, θα σε κάνω άρχοντα. Τώρα, Μάγκα, εμείς βοητάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί έτσι, σε βλέπω έτσι, και έτσι. Σένα, ντυμένος έτσι όπως είσαι, μάλλον δικός μας είσαι. Το μηχανάκι αυτό τι είναι του γύφτου, είναι. Ναι, ναι, ναι. Λες να είμαι και εγώ τσιγκανέιρος. Ξέρω εγώ, το Παντελεόνι σίγουρα από εμάς το πήρες. Ναι, αφού στα πανηγύρια του τσίμπησα. Γι' αυτό σε λέω να πούμε. Αλέξη, τη βόλεψες. Ναι, ναι, πίσω εδώ. Τι θα κάνουμε με τα πτώματα? Αστέρι! Έλα ρε, Μάγκης. Θα πάρεις τους νεκρούς εδώ τους μπάτσους, θα φωνάξεις 2-3 λάνια δικά σου και θα τους ρίξεις και στα σύρματα που κλέβεις, ξέρεις. Δηλαδή να τα κάνουμε τα σύρματα βιολογικά, θέλεις? Ναι, 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 για αυτό να ακριβώς θέλουμε, ναι. Και αν θες, πάρε, Αστέρι, πάρε και το τζιπάκι αυτό. Ποιο, αυτό εδώ? Ναι, αυτά είναι τα αγαπημένα. Για να το, έχει χώρο, έχει χώρο, για να το. Κοίτα, έχει, αυτό τώρα, γιατί, αν θες κάτω ανταλλακτικά, ό,τι θες το κάνεις. Το παίρνεις, εσύ το κάνεις βόλτα, ό,τι θες. Δικό μου ρε άρχοντα, δικό μου είναι. Σίδερα το κάνεις. Δικό σου για να πατσίσουμε, για να πατσίσουμε. Έλα να σε κάνω αγκαλιά, έλα να σε κάνω μια αγκαλίτσα. Εγώ θα πρέπει να κρυφτώ εγώ, γιατί μάλλον με είδε ένας περίεργος, τον είδα από εκεί με το αυτοκίνητο. Εσάς δεν σας κατάλαβε καθώς ερχόμουν. Εντάξει, φεύγω. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Γεια σου, ξάδερφε, ευχαριστούμε. Άντε, γεια σας. Αστέριε, άντε, πάρτο, φόρτωσε και τους άλλους. Και κοίτα, σαν να μην έγινε τίποτα, είπαμε. Ποιος έγινε να πούμε τώρα, με τόσα μπουκάλια που κατέβασα εγώ, έχουν γίνει περισσότερα από αυτά που είδα. Και αν έχεις και καμιά προσφορά, τίποτα αυτά τα βρακιά που είναι 5 συν 3 δώρο κτλ. 5 ευρώ τα 3. Αυτό τα. Τα Glein Mine, πώς λέγονται αυτά. Ναι ρε, ναι, τα δικά μας, ρε, ξέρω. Αυτό. Φέρε μου λίγο, σε χρώματα θέλω. Να σε φέρω. Να σε φέρω για όλες σας. Για όλες, ευχαριστούμε. Ναι, γιατί δεν γίνανε και δύσκολες μέρες τώρα. Έχει και ωραίο κρωματάκι, δεν τα μπερδεύετε. Είναι εργονομικά αυτά. Έχει το καφέ για πίσω, το κίτρινο για μπροστά. Ωραία. Φορτώνεις τους αστυνομικούς, κάνεις τη δουλειά σου. Έγινε. Έλα, για χαρά. Πάμε μέσα, παιδιά, πάμε μέσα. Γεια. Οχ! Τι κάνει ο Αστέρις του, στο βάθος κοίτα τον. Πού είναι ρε? Δεν είναι. Στα βουνά πάνω, πήρε τα βουνά ρε. Ω, τράκα ρε, καπνό βλέπω. Όχι ρε, εγώ. Αυτό τον έβαλες. Τι έχει πει ρε? Απ' του χάρου τα δόντια, καλή η τακτική μας. Απλά τώρα δεν πρέπει να μας δουν ξανά παιδιά, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα βρούμε με James, με την Τασούλα και με τον Ερέικο και τους λοιπούς που ήταν εκεί και είδαν τι έγινε. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά μέρη το πατώρα. Δηλαδή, αν βουλώσουμε αυτά τα στόματα, αν βουλώσουμε αυτά, δηλαδή τον υποδιοικητή ποιος ήταν εκεί και τους άλλους που ήταν εκεί και κατάλαβαν τι έγινε, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Αυτό θέλει να κάνουμε. Πάντως καλωρίζει και μπράβο, το χάμερο το πήρε κανένας ή το παρατήσαμε εκεί, Αλέξη? Όχι, ήταν για αντιπερισπασμό, άστο τώρα, δεν πειράζει. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, μπράβο, άντε, να πεις λίγο, Μιχάλη. Την κάνω μια βόλτα, Έγινε, πρόσεχε. Άντε, θα τα πούμε. Εμείς πάμε μέσα. Πάμε. Καλά ρε, το μηχανάκι το άφησε εδώ ο Αστέριος. Δεν πειράζει,